τι κράτος είμαστε, τι κοινωνία είμαστε. Θεέ μου, τι Ελλάδα έχουμε φτιάξει, για την οποία δεν μας στέει κανένα Σόιμπλε, κανένα Τόμσεν, κανένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κανένα μνημόνιο. Σήμερα το μεσημέρι, ένας καθηγητής, ένας σπουδαίος καθηγητής, θα προσέθετα εγώ, αλλά αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία, το ότι είναι σπουδαίος, του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βγαίνοντας από το γραφείο του στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είδε μερικούς ανθρώπους να βάφουν με ένα σπρέι τους τοίχους και να καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία. Όπως θα έκανε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, πήγε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατέστρεφαν με το σπρέι τη δημόσια περιουσία, τους τοίχους και τα καθίσματα τα καινούργια του Πανεπιστημίου και τους είπε γιατί κάνουν αυτό το πράγμα και γιατί καταστρέφουν το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει φτιαχτεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και το αίμα κατά κυριολεξία των φόρων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί αντέδρασαν όπως έχουν συνηθίσει να κάνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έσπασαν στο ξύλο τον καθηγητή. Τον έδιραν επειδή τόλμησε να τους ζητήσει το λόγο γιατί κατέστρεφαν τη δημόσια περιουσία. Για να επέμβει η αστυνομία και να μπει τελικά να συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χτύπησαν τον καθηγητή, χρειάστηκε να υπάρξει ολόκληρη επιχείρηση και ολόκληρη κινητοποίηση. Γιατί όλοι φοβούνται να πάρουν την απόφαση να μπει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο και να συλλάβει ανθρώπους που χτύπαγαν έναν συνάνθρωπό τους. Και μάλιστα στην προηγουμένη περίπτωση έναν καθηγητή τους. Και απευθύνω σε εσάς το ερώτημα. Πιστεύετε ότι για αυτή την ασυδοσία ευθύνεται ο Σόιμπλε? Πιστεύετε στα σοβαρά ότι για αυτή την ασυδοσία ευθύνεται ο Τόμσεν? Πιστεύετε πραγματικά ότι για αυτή την ασυδοσία ευθύνονται οι ξένοι? Πού είναι η Ελλάδα? Πού είναι μια κοινωνία να αντιδράσει και να πει δεν πάει άλλο? Δεν αντέχουμε άλλο να γίνεται αυτό το πράγμα. Πού είναι η κοινωνία που κοιμάται όρθια? Κάθε δεύτερο τρίτο βράδυ δεν τολμάει να περάσει λεωφορείο και τρόλεϊ από την Πατησίων. Διότι σταματάνε τα τρόλεϊ οι δίθεν αντιεξουσιαστές, πετάνε τον κόσμο έξω, πλούσιοι παίρνουν το τρόλεϊ το βράδυ στην Πατησίων, φαντάζεστε, δισεκατομμυριούχοι είναι όλοι οι επιβαίνοντες το βράδυ στο τρόλεϊ της Πατησίων. Φτωχοί άνθρωποι με ροκαματιάρδες είναι και τους πετάνε έξω στο κρύο, στο αγιάζι και καίνε το τρόλι. Ένα τρόλι κάψανε, δεύτερο λεωφορείο κάψανε, τρίτο τρόλι κάψανε. Τώρα επειδή σταμάτησαν να στέλνουν τα τρόλι τα λεωφορεία μπροστά την Πατησίων, διότι φοβούνται το κάψιμο, πηγαίνουν πιο μακριά και κάψανε ένα στο Γαλάτσι προχθές. Βγαίνουν από το Πολυτεχνείο, καίνε τη δημόσια περιουσία και γυρνάνε με τα μέσα. Μπήκαν τα καινούργια ακυρωτικά μηχανήματα στα λεωφορεία, βγαίνουν από την Πολυτεχνούπολη, καίνε κάθε βράδυ τα ακυρωτικά μηχανήματα. 20-30.000 κοστίζει το καθένα, τα οποία καταστρέφουν τις βαριοπούλες κάθε βράδυ ατιμωρητοί. Και σας λέω τώρα, πιστεύετε ότι γι' αυτό μας στέει ο Σόιμπλε? Το ότι έχουμε αφήσει την Ελλάδα μας έτσι, ξέφραγκο αμπέλι, να κάνουν ό,τι γουστάρουνε, να γράφουν στα παλιά τους, στα παπούτσια τους νόμους αυτού του κράτους, να μην τους ενδιαφέρει δημόσια περιουσία και να ξέρουν ότι θα το κάνουν χωρίς καμία επίπτωση, καμία ποινή και να έχουμε τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης να λέει ότι έχω διάλογο με τις συλλογικότητες. Αυτό πιστεύετε είναι θέμα μνημονίου? Ή είναι μία από τις αιτίες που φτάσαμε στο μνημόνιο? Αυτή η απάθειά μας εις την παραβίαση των νόμων, αυτή η απάθειά μας εις την προστασία της δημόσιας περιουσίας, αυτή η απάθειά μας στη νέα της τάξης και της νομιμότητας. Εάν αυτά δεν φτιάξουμε, κυρίες και κύριοι, εάν δεν καταλάβουν όλοι σε αυτή τη χώρα ότι πρέπει να τηρούν τους νόμους, να σέβονται τη δημόσια περιουσία, ότι μπορούν να έχουν όποια ιδέα θέλουν, αλλά αν σηκώνουν χέρι και ασκούν βία έναντι συμπολίτη τους ή έναντι της δημοσίας περιουσίας, το κράτος θα είναι αυστηρό και αμήλικτο. Εάν αυτά δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, τότε πραγματικά δεν μας αξίζει ούτε να γκρινιάζουμε, ούτε να παραπονιόμαστε και για ό,τι παθαίνουμε και χειρότερα που θα έρθουν, θα είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.